Με παιδικές φωνές και επίδοξους αθλητές γέμισε τόσο το στάδιο Φώτης Κοσμάς της Αλεξανδρούπολης όσο και το κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος το πρωί της Δευτέρας. Πρόκειται φυσικά για τους μικρούς αθλητές που συμμετέχουν στο Summer Camp του Εθνικού που παρά τις πολιτικές εξελίξεις διεξάγεται κανονικά. Ο Εθνικός συνεχίζει να δίνει αισιοδοξία παρά τις μέρες που ζούμε στην πόλη. Την πρώτη εβδομάδα με 170 παιδιά, σήμερα έχουμε περισσότερα από 200. Η πίεση ήταν να δεχτούμε και περισσότερα παιδιά. Δυστυχώς οι δυνατότητες της πόλης όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις δεν το επιτρέπουν για θέμα ασφαλείας. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη της πόλης να γυμναστείνουν τα παιδιά σε ένα ασφαλή χώρο με το ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού, το οποίο έχει εμπειρία να διαχειριστεί αυτόν τον κόσμο. Τα παιδιά αγάπησαν από την αρχή το Multi Summer Cup, διότι δίνεται δυνατότητα να διαλέξουν μέσα από πολλά σπορ και να δουν τις δεξιότητές τους, έτσι ώστε αργότερα να τις ασκήσουν πιο συστηματικά αφενός, αφετέρου να ξεκουραστούν ψυχικά και σωματικά μετά από μια έντονη χρονιά εκπαιδευτική και φυσικά να απασχοληθούν το πρωινό τους, το οποίο για πολλούς γονείς υπάρχει δυσκολία στο πού να αφήσουν τα παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η διοίκηση του Εθνικού σημειώνει ότι το κάμπ θα ολοκληρωθεί κανονικά ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις και όσο για τους συμμετέχοντες φαίνεται ότι μάλλον το διασκέδασαν αρκετά. Παρά τα όσα συμβαίνουν, το Summer Camp του Εθνικού θα ολοκληρωθεί κανονικά? Βεβαίως και θα ολοκληρωθεί, γιατί έτσι πρέπει, έτσι είναι η ανάγκη και έτσι είναι η υπόσχεση που έχει δώσει ο Εθνικός. Εμείς συνεχίζουμε και πιστεύουμε να δίνουμε μια αισιόδοξη νότα στους πολίτες Αλεξανδρούπολης. Εσένα τι σου άρεσε σήμερα περισσότερο? Σήμερα εντάξει, μου άρεσε το στίβος, το βόλεϊ λίγο, τις άλλες μέρες μου άρεσε το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το πινκ-πονγκ. Νομίζω ο στίβος. Μ' άρεσε ο στίβος, αλλά πιο πολύ μ' άρεσε το σκάκι και το πινκ-πονγκ. Γιατί σου άρεσε το σκάκι περισσότερο? Είναι ωραία και είναι δημιουργικά. Σένα τι σου άρεσε σήμερα περισσότερο? Το στίβος, λίγο το πινκ-πονγκ αρκετά. Και γενικά όσο ό,τι κάνουμε εδώ πέρα είναι ωραίο. Δεν είναι κουραστικά? Όχι. Τι σου άρεσε σένα περισσότερο? Εμένα μου άρεσε ο στίβος, το βόλεϊ, μ' άρεσε το βόλεϊ και το σκάκι. Το σκάκι γιατί σ' άρεσε? Γιατί το παίζω πάρα πολύ καιρό και μου αρέσει. Για πες μου, σένα τι σου άρεσε σήμερα? Εμένα μου άρεσε το βόλεϊ και το πινκ πονγκ. Και από Σεπτέμβρη θα πας βόλεϊ κανονικά? Πηγαίνω βόλεϊ και θα αρχίσω περισσότερα. Εμένα μου άρεσε το πινκ πονγκ, αλλά όλα ήταν καλά. Πιο πολύ το πινκ πονγκ. Το πιο δύσκολο ποιο ήταν? Το πινκ πονγκ.